και προσοχώς της αληθούς ημών πίστεως καθοδηγής σας και εξαυτούνται μεγάλους της Εκκλησίας και γένους πατέρας και διδασκάλους των ανήξας και ελεύθερον μεν αυτό επί αιώνας διατηρείς σας τη Θεία σου χάρη δουλωθέν δε αυτός Πανάγαθε δέσποτα πρόσδεξε τα σε ευχαριστηρίους ημών δε ίσης. Εν τη ευσήμων ημέρα και ώρα τάφη, επί τη απελευθερώση και τη παλιγενεσία του γένους και του έθνους ημών. Και τα σμέν ψυχάσμων υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών απόσυ, ή υποπολεμίουν ανερεθέντων, ή εν εχμαλωσία και κακουχία αποθανών των πατέρων και αδελφών ημών, μετά τον απαιών ως ύβαρες της άνων ανάπαυσον. Ημάς δε πάντας, των ιερών κλήρων, τους άρχοντας, την νεότητα και των λαών, αξίους της ελευθερίας ανάδειξον και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπτομεν σε το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σήμερα, νωρίς το πρωί, ανήμερα της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, μετά τη συμπλήρωση 201 χρόνων από την απόκτηση Εθνικής Ανεξαρτησίας, πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα η επίσημη δοξολογία, χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Μαρονίας και Κομωτινής του κυρίου Παντελεήμονος στον Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κομωτινής. Λίγο αργότερα ακολούθησε και η επιμνημόσυνη δέηση στον Ανδριάντα του Εθνεγέρτη Μητροπολίτη Μαρονίας Κωνσταντίου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά, με λατρευτική κατάνοιξη και βαθύτατο σεβασμό, υψώνει σήμερα περήφανα την ψυχή του ελληνικού έθνους για να χαιρετήσει και να στεφανώσει με την τάφη της Εθνικής Ευγνωμοσύνης τις πυρηνικές μου θέσεις του 1821. Να τιμήσει έναν άνθρωπο στον οποίο η παγκόσμια ιστορία έχει κατατάξει μεταξύ των μεγαλογημάτων που άλλαξαν εφημερίων τη γεωγραφική και πολιτιστική μορφή της Ευρώπης, την ψυχοτροπία της υποδεχτής και των κατατρεγμένων όλης της γης, στους οποίους έδωσε το μήνυμα και το δίδαγμα ότι οι αλυσίδες της τυραννίας δεν σπάζουν με ευχές και κατάρες, παρά μόνο με την αυταπάρνηση και την αδιάλεκτη μαχητικότητα σύσσων του αντικειμένου λαού. Το ελληνικό γένος, αποφασισμένο να επανακτήσει την ελευθερία του και να ζήσει ως κράτος ανεξάρτητο, οπλισμένο με την έγκλη και την αξιοπρέπεια του προγονικού του μεγαλείου, έπωσε τα πάντα. Τα χρήματά του, τα πλοία του, τις περιουσίες του, τα παιδιά του και το αίμα του. Σε έναν μακροχρόνιο αγώνα γεμάτο απίστευτους ηρωισμούς και δραματικές συναλλαγές. Σε έναν αγώνα, ο οποίος άφησε όλη τη χώρα μας κατάσπαρτη με ερήπια και εξαπλήρωση, αλλά που έλειξε με το μεγαλούργημα της εθνικής μας λύτρωσης. Μεγαλούργημα που μπορούν να παρουσιάσουν μόνο χαρή με αγέροχο πατριωτικό φιλότιμο και μαχητική αποφασιστικότητα τέτοια που να τους οδηγεί ή στη νίκη ή στο θάνατο, στην πολεμική αναμέτρηση με οδηγό το γνώριμο σε όλους ελληνικό δόγμα ελευθερία ή θάνατος. Στην έκρηξη ενός μεγαλόστρου δυναμισμού, έκρηξη καλμένη από πατριωμένες αποφασισμένες να ανταλλάξουν την εθνική τους ελευθερία με το ολοκαύτωμά τους, αποφασισμένες να δώσουν τη λάμψη της ευθελοδοσίας τους στα πέρατα της γης. Τη λάμψη που γονιμοποιεί τα αγιότερα ιδανικά της ζωής, τα οποία τόσο απάνθρωπα έχουν μονοπατήσει οι ισχύοι της γης αιώνες ολόκληρους. Διπλή γιορτή 25η Μαρτίου, διπλά και ανεκτήμητα τα δώρα της, τα μηνύματά της και τα συνθήματα που μας δίνει πάντοτε.
θρησκευτική και εθνική γιορτή. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου μας υπενθυμίζει το ύψιστο λυτρωτικό έργο που πραγματοποίησε για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων ο Θεάνθρωπος Λυτρωτής. Είναι η αρχή της λύτρωσης του ανθρώπινου γένους από τα πάθη και την αμαρτία και η αρχή της λύτρωσης του ελληνικού γένους από την πολύχρονη βουλία. Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε σταθμό στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού. Ο ξεσηκωμός των Ελλήνων άρχισε λίγο μετά την ήττα του Ναπολέων, όταν η Ευρώπη, για δικούς της λόγους, ήταν αντίθετη σε κάθε είδους εισέγερση. Οι επανεστημένοι Έλληνες κατόρθωσαν να πείσουν τις ευρωπαϊκές δυνάμεις της εποχής ότι τον αγώνα τους δεν υποκίνησε κάποια κοινωνική τάξη, ούτε η σύγκρουση κοινωνικών συμφερόντων, όπως συνέβαινε στα περισσότερα επαναστατικά κινήματα μέχρι τότε. Αντίθετα, και πολλούς μορφωμένους ανθρώπους, οι οποίοι γνώριζαν πώς έπρεπε να μιλήσουν τις μεγάλες δυνάμεις για να αποδείξουν το δίκαιο του ελληνικού αγώνα. Μόλις πέρσι συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από τη στιγμή που οι Έλληνες αποφάσισαν να διεκδικήσουν την ελευθερία τους. Η πατρίδα, με το βλέμμα στο μέλλον, θυμάται για μια ακόμη φορά τα λόγια του Μαυριγιάννη. Πατρίς, να μακαρίζει γενικώς όλους τους Έλληνες ότι θυσιάστηκαν για σένα, να σ' αναστήσουμε, να ξαναειμωθείς άλλη μια φορά ελεύθερη πατρίδα. Με τα πνεύματα δικαίων τελειωμένων τη ψυχή του δούλου σώτερ ανάπαυσον φυλάσσον αυτήν εις την μακαρία τη βάση φιλάνθρωπε εις την καθαρή σου Κύριε όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται. Μόνος υπάρχεις αθάνατος, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, συζύει ο Θεός ημών όπαν τα βάσης άδειν και τα σωδήνα σπίστας των μεθεδημένων. Αδελφών και συγκλουών ημών γενόμενων, των επερφύν της ζωής αιωνίου Αναστάσεως και μητέντα, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον. Και ως περί η Εκκλησία σου και το γέννη σου, λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και το ρανίο σου θυσιαστηρίο ανάδειξον Κύριε, επί ανθρώπων πνευματική ιδαξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της ειδόξια κατάπληκτων πρόσδεκων. Αυτός επί της γης την ζωήν αυτού εδόξα σας, αυτός δε και εν τη εισόδο των Αγίων σου πίσω και το πνεύμα αυτού με τα πάντων των απαιών οσί ευαριστησάντων συναρρυθμίσω. Ότι εσύ η Ανάσταση στη ζωή και η ανάπαυση και τιμημένου δούλου σου Κωνσταντίου Αρχιερέου σου Εθνεγέρου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε στο ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωμιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Yeah.
Τώρα.